Περίπου ένα μήνα πέρασε από το τραγικό δυστύχημα των τεμπών. Bon. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και δεκάδε άλλοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε διάφορα νοσοκομεία. Οι ανάγκε για αίμα ήταν μεγάλε από την πρώτη στιγμή. Τότε εκατοντάδε Λαρισαίοι σχημάτιζαν ουρέ για να προσφέρουν αίμα στην κεντρική πλατεία τη Λάρισα. Σήμερα ο Πολιτιστικό Σύλλογο Ιδηροδρομικών Λάρισα διοργάνωσε αιμοδοσία σε μια πράξη ιδιαίτερα συμβολική, θέλοντα να δείξουν ότι τίποτα δεν έχει ξεχαστεί. Για μα ήταν πολύ δυσάρεστο, δεν θα το ξεπεράσουμε εύκολα. Χάθηκαν και οι συνάδελφοί σα μέσα σε αυτό το φοβερό δυστύχημα, έτσι. Ναι. Χάθηκαν και οι συνάδελφοί μα, αλλά και, όλα τα, και νέα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι, είναι δικοί μα άνθρωποι. Ήταν ένα τραγικό συμβάν. Ο πρόεδρο του Συλλόγου τονίζει σε δηλώσει του ότι ο σιδηρόδρομο θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναλειτουργήσει. Αλλά αφού όμω πρώτα γίνουν όλε οι ενέργειε για να προσφέρει στου πολίτε αλλά και στου εργαζόμενου ασφαλή μετακίνηση. Ο σιδηρόδρομο πρέπει να, να επανεκκινήσει και να επανεκκινήσει πάλι σε σωστέ βάσει, να μπει στι σωστέ βάσει ασφαλεία τι οποίε θα πρέπει να υπάρχουν. Γιατί πάνω απ' όλα ο σιδηρόδρομο κινείται με ασφάλεια και αυτή η ασφάλεια δεν θα πρέπει, επειδή έγινε ένα συμβάν, να μα τυχήσει από εδώ και στο εξή. Θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ούτω ώστε ο συνδρόμο το να συνεχίσει να είναι ασφαλή όπω ήταν παλιά, έτσι να είναι και τώρα. Το Σάββατο 8 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισα από την χοροδία του ψυχαγωγικού ομίλου Σιδηροδρομικών συναυλία μνημόσυνο αφιερωμένη στη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων. Ενώ την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 9 Απριλίου, η χοροδία θα συμμετάσχει στην επιμνημόσυνη συνειδέηση που θα ψαλεί στον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Λαρίς και Τυρνάβου, κυρίου Ιερώνημου.